Ένα, ο Βαγγέλης θέλει να ρωτήσει γι' αυτό για το συμβόλαιο του Ιωαννίδη ή γενικά για το θέμα. Να πούμε ότι η πλευρά Βαγιανίδη είχε θέσει σαν, σαν βάση. Σαν, θα σου πω για τον Ιωαννίδη, μια και αναφέρθηκε έτσι, ο Βασίλης. Για πες, λίγο στο ζουμί τώρα, γιατί πιστεύω ότι ο Βαγγέλης μπορεί να μας πει ότι η ρήτρα το. Μέχρι σεντ, μέχρι σεντ. Μέχρι και το σεντ το τελευταίο. Νομίζω ο Κώστας Μανιολουδάκης έχει καλύτερο ρεπορτάζ, αλλά δεν θέλει να το πει γιατί έχει και το. Τι άλλο να πω, είπα, Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει συμβόλαιο. Λεπτομέρειες. Το στυλόμε, τι στυλόμε. Λεπτομέρειες. Κάνε τα αφού, κάνε τα αφού. Τις λεπτομέρειες για τις συνάντησεις που έχουν γίνει, για την βελτιωμένη τάση. Μετά τις υπογραφές αυτά. Γιατί έχει συναντηθεί και ο Αλαφούζος με την πλευρά Βαγιανίδη και το ξέρει. Εντάξει, ο Αλαφούζος το είχε πάρει και προσωπικά το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί... Μα ο Αλαφούζος τον είχε φέρει στο Παναθηναϊκό πάλι. Είχε πάρει το Μελισανίδη τηλέφωνο. Έτσι, και μπράβο. Είχε πάρει το Μελισανίδη τηλέφωνο. Πετάξτε το ξαναπεί. Το έχει ξαναπεί αυτό. Και είναι αλήθεια. Μπήκε στον καταστροφέα εγγράφων το συμβόλαιο. Συμβόλαιο δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω να υπήρχε συμβόλαιο, αλλά υπήρχε συμφωνία. Εγώ δεν ξέρω για συμβόλαιο. Εσύ ξέρεις, καλά κάνεις και το λες. Αλλά υπήρχε συμφωνία και ο ίδιος ο Αλαφούζος πήρε τηλέφωνο το Μελισανίδη. Και του είχε πει ότι δεν θέλω να τον ακουμπήσει. Αυτό είναι δικό μας, θα έρθει. Είναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι και παίκτης του Αλαφούζο Βαγιανίδης, όταν ο Γιωβάνοβιτς δεν τον πίστευε. Στον Παναθηναϊκό Β είχε έρθει αρχικά. Όχι ναι, Παναθηναϊκό Β, στην ΚΑΠΑ 19. Τι δεν τον πίστευε. Τον πίστευε, αφού τον είδα ξεκίνημα, τον Παναθηναϊκό Β και τον πήρε στην πρώτη ομάδα. Ναι, στο ξεκίνημα, όταν τον έφερε ο Αλαφούζος, λέω. Πίσω ο Αλαφούζος τον έφερε σίγουρα 100%. Ναι. Από εκεί και πέρα. Αυτό το καθάρισε και τώρα. Από εκεί και πέρα, επειδή ο Βαγιανίδης όντως είχε πολλές προσφορές από το εξωτερικό, προτάσεις, βολιδοσκοπήσεις. Από την Ελλάδα, από δύο ομάδες, τους δύο δικεφάλους. Λοιπόν. Σωστά. Το θέμα που είχε πει στον Αλαφούζο ήταν ότι για να υπάρχει βάση να συμφωνήσουν, ξέχαρα ότι το παιδί και η οικογένεια ήθελαν να μείνουν στον Παναθηναϊκό, θα έπρεπε να ξεκινάνε από την προσφορά που του είχε κάνει τον Αύγουστο η Μπράγκα μέχρι την προσφορά που του έκανε η Μποταφόγκο. Αυτά τα λεφτά χοντρικά ήταν μεταξύ 700.000 ευρώ και 1.200.000. Κάπου λοιπόν εκεί είναι η προσφορά του Παναθηναϊκού για να τα βρούνε, κάπου ανάμεσα μαζί με τα μπόνους. Άντε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης τώρα, αφού το άλλο πράγμα θα πω. Ότι τα χρήματα με τα οποία θα υπογράψει είναι πολύ λιγότερα, αρκετά λιγότερα από τα χρήματα που είχε στα χέρια του για να πάρει από, ακόμη και από ελληνική ομάδα. Είσαι σίγουρος ότι η ελληνική ομάδα του έχει κάνει συγκεκριμένη προσφορά με λεφτά? Ναι, αυτό ξέρω. Okay. Λοιπόν.